Αναστασιάδης, άλλη ομάδα. Παίρνει μεταγραφή και η Παναγιά ή μένει στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι νίκη του Ρωμανού, αλλά είναι νίκη της λογικής. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά λύγησε από το ενδεχόμενο να φτάσει μέχρι τέρμα την απεργία πείνας ο Μιχαηλογιαλάτσης. Έτσι. Κι άλλο επεισόδιο με Μολότοφ και λεωφορείο στη Στουρνάρη είχαμε. Δηλαδή, ας πούμε, η παράσταση είναι να σταματήσουν τα δρομολόγια του Άστο στα Εξάρχεια. Παιδάκι, αυτοί οι αναρχικοί έχουν μπερδέψει το αστικό λεωφορείο με το μικροαστικό. Σταύρος Δήμας τώρα ρεπορτάζ από την παιδική ηλικία, από το στρατό, την κοιλιά της μάνας του, θα αρχίσουν, ξέρεις, τα ρεπορτάζ. Εγώ είμαι ευρυφωνηπιοκόμος που έδωσε την πρώτη φρουτόκρεμα στο Σταύρο Δήμα. Την έφαγε. Και να οι καρτέλες της ειδήσης μονίμως παντού σε όλες, το σημερινό μέτρημα βγάζει κάλπες και όχι πρόεδρο. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι ο Σαμαράς έχει ένα χάσο στο μανίκι του. Ό,τι να είναι, ο καθένας το ποτάμι έβγαλε αφίσα. Το ποτάμι φουσκώνει. Υπάρχει λύση. Ναι, ξεμπαζώστε τα ρέματα. Για τη Δημάρο, ο Κουβέλης είπε: έχουμε συλλογική απόφαση. Λέει: τι συλλογική? Είναι παραπάνω από δυο στη Δημάρο έχουν μείνει. Μπράβο. Το μεταξύ, χθες ειδήσεις, πρώτη Μούρη Σαμαράς μιλούσε. Το ύφο δεν προλάβαινε να αλλάξει τα ψηφιακά στα κανάλια. Στον Α, ας πούμε, έδειχνε το Σαμαρά να μιλάει και στο ύφο, άκου τι είπαν. Στο Μέγκα πάλι είχε πάλι ο Σαμαράς να μιλάει. Κλεμμένα όνειρα. Καλά, για το ΓΑΠ, καινούριο κόμμα, ένα θα πω. Είναι η χαρά των ψυχαναλυτών. Αυτό το κόμπλεξ με τον μπαμπά δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Ποτέ. Στο κανάλι της Βουλής πήγαν να δείξουν συνέντευξη του μπαμπά της Ντόρας πήγαν να δείξουν. Καπνούς σκότυψαν καοί Βουλή, δεν κατάλαβαν τι έγινε. Να η είδηση. Οι καπνοί στη Βουλή απείλησαν τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου... Είναι χαρακτηριστικά αντιστρόφως λάθος είδης. Αυτός απείλησε με καπνούς και φωτιά τη Βουλή, άμα το δεις κανονικά. Τέλος, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αρχίσει και βγαίνουν τα σιγά σιγά. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, Φωτόπουλος και Αυλονίτης θα ξαναγυρίσουν το Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φιλιππίδης θα γίνει σεμνός. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Διαβάτη θα βραβεύσει το Ρουβά. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έρθει ανάπτυξη, που μέχρι τώρα δεν ήρθε. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΓΑΠ θα μιλήσει χωρίς Σαρδάμ. Και θαύματα μπορεί να γίνουν, δεν ξέρω. Τέλος, και μια καθηγήτρια λέει: πιάσαν με μια ανήλικη, μου έκανε. Και εμείς είχαμε μια καθηγήτρια, θυμάμαι. Ψηλή, μελαχρινή, δίμετρη, 60-90-60, και ούτε μια σεξουαλική παρενόχληση, καριόλα. Τέλος, τώρα τελειωτικό τέλος. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έρθει ο Άι Βασίλης. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο στο Team Panalley κλείνω 20 χρόνια με την παράσταση 50 αποχρώσεις του Greek. Συμμετέχει και η Λίλα Σταμπούλογλου True Story μέχρι να γεννήσει.